Λοιπόν, πάμε στις Σέρρες. Εκεί μας περιμένει ο επικεφαλής, ο πρόεδρος της Κρητικής Αδελφότητος Σερρών, το Αρκάδη, τον οποίο θέλω να καλησπερίσω. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα από Σέρρες. Λοιπόν, κλείνουμε το πρώτο μέρος με επικοινωνία εκεί με τους Κρητικούς. Η αλήθεια είναι πως μας παρακολουθείτε. Λαμβάνουμε μηνύματα από τις Σέρρες. Είστε ιδιαίτερα δραστήριοι. Τι περιλαμβάνει τώρα η γιορτινή περίοδος για τους Κρητικούς εκεί στις Σέρρες? Καταρχήν ευχαριστούμε το φιλόξενο κανάλι σας που πάντα μας καλείτε και εμφανιζόμαστε στην Κρήτη και ξέρουμε ότι μας παρακολουθεί πολλοί κόσμος και εμείς λαμβάνουμε τα μηνύματα από την Κρήτη ότι, που παρακολουθούν τους δραστηριότητες μας. Εχθές είχαμε τις εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της νέας Ελεγκτικής Επιτροπής. Είχαμε την αναμενόμενη συμμετοχή με τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της διασποράς του κορονοϊού. Αυτό ήταν σημαντικό, ότι ξαναβεσμίξαμε όσα μέλη δεν μπόρεσαν να έρθουν, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι είναι πλέον δύσκολες οι διαδικασίες εκλογής και μάζοξης πολλών ανθρώπων. Αλλά το βασικό είναι ότι ο κόσμος ήρθε, ψήφισε και αναδείχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Σχετικά τώρα με τις γιορτές, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Θα πω τι κάναμε στο παρελθόν. Κάθε χρόνο η Κρητική Αδελφότητα λέγαμε με τις τοπικές, με τις φορεσιές μας, με συνοδεία της Λύρας και του Λαούτου, τα κρητικά κάλαντα στους τοπικούς άρχοντες των Σερρών. Αυτό όμως, όπως γνωρίζετε, τώρα δεν επιτρέπεται για τα κάλαντα λόγω του κορονοϊού. Ναι. Και είναι λίγο προβληματικά τα θέματα. Δηλαδή, είναι δύσκολο να προγραμματίσουμε κάτι αν δεν επιτρέπεται. Εμείς πάντοτε στην Αδελφότητα κάναμε κάθε παραμονή πρωτοχρονιάς ένα μεγάλο γλέντι στους χώρους της Αδελφότητας και το τελευταίο γλέντι ήταν τις παραμονές του 2020, δηλαδή 31 Δεκεμβρίου του 2019, όπου είχαμε κάνει ένα τεράστιο γλέντι με 4 ψησταριές, με περίπου 80 άτομα, σε συνεργασία και τότε με το Σύλλογο Πελοποννησίων Σερρών, γιατί εμείς προτείνουμε και πάντα συνεργαζόμαστε και με άλλους συλλόγους. Ναι. Ήτανε για την υποδοχή του 2020, που δυστυχώς το 2020 αποδείχθηκε, όπως το είναι γνωστό, το έτος του κορονοϊού. Μάλιστα, οπότε 20... υπομονή, πρόεδρε, υπομονή κατά κάποιο υπομονή τρόπο. Υπομονή κάνουμε. Δραστηριότητες, συγγνώμη σας διακόπτω, δραστηριότητες, δηλαδή χορή, κάποια μουσικά όργανα, δεν ξέρω, υπάρχουν? Δεν επιτρέπονται, όπως γνωρίζετε, να κάνουμε μεγάλους χορούς και αυτά, γιατί λόγω του περιορισμού δεν είναι δυνατόν. Σε μαθήματα, λέω, σε μαθήματα εντός του συλλόγου. Σε μαθήματα, κάποιος... ναι. Ξεκίνησαν τα μαθήματα κανονικά, όμως λόγω πάλι και των περιοριστικών μέτρων, όπως γνωρίζετε, για να συμμετάσχει κάποιος σε κλειστό χώρο, ναι, θα πρέπει να έχει πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσο. Σωστά, βέβαια. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα πολύ να είναι περιορισμένος ο αριθμός των ανθρώπων που συμμετείχαν. Και είχαμε και κρούσματα, μάλιστα ο δάσκαλός μας, ο χωριδάσκαλος, ενώ ήταν πλήρως εμβολιασμένος, και αυτός μετά είχε κρούσμα και σταματήσαμε για 15 μέρες. Επομένως, βρίσκαμε στο να σταματήσουμε τα μαθήματα, να παρέλθουν και οι γιορτές των Χριστουγέννων και στη συνέχεια να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Μάλιστα, λοιπόν, πρόεδρε, το μήνυμά σας εδώ, να κλείσουμε λίγο με το μήνυμα. Το μήνυμά μας είναι αισιόδοξο. Το μήνυμα είναι αισιόδοξο. Πιστεύω ότι θα το περάσουμε με υπομονή αλλά και προσαρμογή στα μέτρα που προτείνονται. Ναι. Και θα πω και μια μαντινάδα την οποία τη διάβασα. Δεν είναι δική μου, πρέπει να λέμε. Κάποιος κύριος Μανώλης Μπουρλάκης είδατε την είχε γράψει. Ναι. Και λέει: όπως ροδίζει η Ανατολή και όπως ανθεί η Γαρδένια, να κάνετε Χριστούγεννα χρυσά και μεταξένια. Λοιπόν, μου άρεσε. Και πολύ καλά κάνετε. Βέβαια, βέβαια. Εγώ εύχομαι να τα λέμε συχνά. Να πω ότι οι Σέρρες είναι στολισμένες, είναι η πολιτεία των ευχών. Εύχομαι όσοι είστε εδώ κοντά στη Μακεδονία, Σέρρες να θείτε να την επισκεφτείτε. Και εκτός αυτού, εύχομαι στην Κρήτη να έχει πάντα όλος ο κόσμος υγεία, αισιοδοξία και να τα πούμε και βέβαια με το νέο έτος το 2022. Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, την καλησπέρα μας από Κρήτη, με το καλό να τα ξαναπούμε και εγώ να επικοινωνήσουμε. Να είστε καλά. Λοιπόν,